Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα που είμαστε εδώ στη Βουλή. Αυτή η πρόταση νόμου που βασικά θα μας δώσει την ευκαιρία το επάγγελμα του ηθοποιού να αναγνωριστεί. Ευελπιστούμε ότι ήταν η πρώτη συνάντηση, ότι θα ακολουθήσει η επόμενη συνάντηση για να συζητήσουμε τη βάση τουλάχιστον αυτού της πρότασης νόμου. Και ελπίζουμε ότι πριν τις γιορτές θα ξαναβρεθούμε για να το κλειδώσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα δώσει την ευκαιρία βασικά σε όλους τους επαγγελματίες ηθοποιούς που ζουν και βιοπορίζονται από αυτό το επάγγελμα, επιτέλους να αναγνωριστεί το επάγγελμα του ηθοποιού στην Κύπρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα προσόντα για να αναγνωριστεί κάποιος ως επαγγελματίας ηθοποιός? Σίγουρα, αυτή τη στιγμή εγώ μιλώ σαν η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, που ήδη είναι ο επίσημος φορέας από το 1961. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 400 μέλη. Υπάρχουν καταστατικά, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο προστατεύονται τα νέα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές, οι παγιοί ηθοποιοί με τα πτυχία τους, ακόμα και προστατευόμενα μέλη. Αυτήν την τεχνογνωσία, τέλος πάντων, εμείς είμαστε έτοιμοι να τη μεταφέρουμε και μέσα σε τούτον την πρόταση νόμου και να βοηθήσουμε και παιδες πολιτιστικές για να δημιουργηθεί αυτή η συμβουλευτική, τέλος πάντων, ομάδα ή η συμβουλευτική επιτροπή. Τέλος πάντων, ένα συμβούλιο το οποίο θα μπορεί εύκολα με τους σωστούς τρόπους να καθορίζει βασικά ποιος είναι επαγγελματίας ηθοποιός για να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα. Υπάρχει αυτό, πρέπει να τελειώσει μια σχολή ή ένα πανεπιστήμιο? Φυσικά. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος που το δρόμο να είναι ηθοποιός? Όχι, φυσικά. Επίσης, προσπαθούμε να αποτρέψουμε το να πιάνουμε τον οποιοδήποτε εύρουμε ξαφνικά να τον βαφτίζουμε ηθοποιό. Πρέπει να προστατεύσουμε το επάγγελμα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σήμερα με την κατάσταση που κυριαρχεί. Να δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και επαγγελματίες ηθοποιοί να πεινούν. Τούτο είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε να κερδίσουμε το αυτονόητο. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.